Αυτό ακριβώς πάμε να συζητήσουμε τώρα και βάζουμε και στην κουβέντα μας μέσω Skype τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλιάδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί τελικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η δεύτερη συνεδρίαση από την, από την Ολομέλεια τη σημερινή, για να έχουμε και απαντήσει και να συζητηθεί κάτι στο Κοινοβούλιο με χειροπιαστά στοιχεία τελικά, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι είχε ζητηθεί αρχικά, όπως η συγκρότηση ξανά της Επιτροπής και συνεδρίασή της των Θεσμών και της Διαφάνειας, όπως η διαδικασία με τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών που θα διεξαχθεί σήμερα, αλλά και η συζήτηση στην Ολομέλεια για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, έτσι ακριβώς οποιοδήποτε αίτημα θα γίνει δεκτό, εφόσον ουσιαστικά αρχικά τελειώσει η διαδικασία που αποφασίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Ναι. Η βούληση λοιπόν της κυβέρνησης είναι να διελευκαρθεί πλήρως η υπόθεση. Άκουγα και πριν το τι συζητιόταν, αλλά πολλά από αυτά τα οποία συζητιούνται με διαρροές και φήμες εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας και υπάρχει και μια διαδικασία που εμπίπτει στα όρια. Ποια εμπιστευτικότητα, κύριε Βασιλιάδη, συγγνώμη. Εσείς στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όχι εσείς προσωπικά, την κάνατε φίλο και φτερό. Ο άλλος μετέδιδε απευθείας μέσα σε ιστοσελίδα. Ποια εμπιστευτικότητα και την, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει όλα στον αέρα να ενημερωθεί ο κόσμος και να κλείσει υπόθεση να προχωρήσουμε παρακάτω. Έτσι. Άλλα είναι τα ζητήματα, κύριε Βασιλιάδη. Ελάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ποια βάση θα τοποθετηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί σήμερα, κύριε Βασιλιάδη? Σε ποια βάση, την ερώτησή σας. Σε ποια βάση θα τοποθετηθούν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί από τη στιγμή που δεν έχει γίνει η ενημέρωση που θα έπρεπε να έχει γίνει από τους μετέχοντες σε όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, τους αρμόδιους? Δηλαδή, τι θα πάει να πει σήμερα σε οποιοδήποτε από τους πολιτικούς αρχηγούς? Σήμερα θα γίνει η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών όσον αφορά το θέμα της επισύνδεσης της νόμης, αλλά και για τα κακόβουλα λογισμικά, προφανώς για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, ναι, έδωσε το δικαίωμα ως παράταξη να, στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, να μπορεί η μειοψηφία η κοινοβουλευτική να κάνει πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής. Εδώ δείχνουμε και το δίκτυο ουσιαστικά της δημοκρατικής ευαισθησίας που έχει και ο Πρωθυπουργός αλλά και δίκτυο, η κυβέρνηση. Αλλά σήμερα αυτό το οποίο θέλουν, κύριε Βασιλιάδη, ναι, θέλουν απαντήσεις ο κόσμος για να τελειώσει η υπόθεση. Λέω, αλλά τα ζητήματα. Διότι τα αυτό θα πρέπει να ακουστεί. Αυτό το δικαίωμα το έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και έχει το δικαίωμα, ναι, σήμερα ο κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριο Τσίπρα να ζητήσουν συζήτηση. Ωραία, έλα πάμε για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Για να φτάνουμε στον επιλογό μα. Έχει σχέση και με αυτό που λέει ο Ανδρέας. Τι νόημα έχει τότε να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, όπου εκεί θα γίνουν όλες οι καταθέσεις των στοιχείων τα οποία υπάρχουν, και τι νόημα έχει να αναβληθεί, όπως άκουσα και από κάποιους να λένε, η σημερινή κουβέντα, ώστε να προηγηθεί η Επιτροπή Θεσμών, η οποία θα κουβεντιάσει τα ίδια πράγματα, τα οποία θα ξανακουβεντιάσει η Εξεταστική Επιτροπή. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ναι, η κυρία Βλάχου, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κοντολέων, για να προηγηθεί τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών. Για να υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία θα μιλήσουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα πάνε. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποια βάση θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί σήμερα. Να επισημάνω κάτι άλλο. Επειδή, εντάξει, είναι φανερό ότι γίνεται μια προσπάθεια ποιος θα διαμορφώσει και πώς την ατζέντα. Εγώ θεωρώ αδιανόητο αυτό το οποίο διέρευσε και γράφτηκε σε πολλά μέσα, υπενήχθηκε εσύ κάτι, ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, ο κύριος Πολάκης φέρεται να είπε να δοθούν τα 15.000 ονόματα των παρακολουθήσεων. Είμαστε με τα καλά μας σε αυτές τις συνθήκες που έλεγα προηγουμένως, να πούμε και ποιοι είναι οι πράκτορες της ΕΕΠ? Όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτάκι, γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία. Και αυτή την άποψη την υποστήριξε και ένας καθηγητής, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας στην προηγούμενη κυβέρνηση. Να δώσουμε και τα 14.000 ονόματα τα οποία παρακολουθούνταν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχουν εθνικοί λόγοι, όχι, όχι. Να είμαστε λίγο σοβαροί και λίγο συγκρατημένοι. Και το πώς διαμορφώνεται η ατζέντα, ασφαλώς κάθε κόμμα έχει δυνατότητα να το κάνει. Να σας πω μια πληροφορία, επειδή τις επόμενες μέρες πάμε στον κύκλο μας για να θα κυκλοφορήσουν και κάποιες δημοσκοπήσεις. Ναι.
Οι πληροφορίες μου λένε ότι το κλίμα και το σκηνικό δεν παρουσιάζει καμία σοβαρή αλλαγή από αυτό το οποίο υπήρχε. Έχει γίνει ζημιά, αλλά όχι. Μετά τις φωτιές πέρσι, η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει 2,5 μονάδες. Από ό,τι λένε πληροφορίες τώρα είναι πολύ λιγότερο αυτό. Αυτό όμως τι δικαιολογεί? Δεν δικαιολογεί απολύτως τίποτα. Δείχνει ότι η προσπάθεια δημιουργίας ατζέντας ότι ζούμε σε μια χούντα δεν βρίσκει ακροατήριο. Αυτό. Όποιος λέει τέτοια αυτό. Πράγματα είναι ανόητος και δεν έχει ζήσει χούντα. Δεν τα έχεις ακούσει? Ναι, προφανώς όποιος λέει πάντα, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά δεν ζούμε σε χούντα. Προβλήματα υπάρχουν, να τα δούμε. Είναι ανόητος. Όμως εδώ μπορεί να το ακούσουμε σήμερα. Ένα σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Και η κυβέρνηση είναι διπλά εκτεθειμένη γιατί είχε πάρει την ΑΕΠ στο Μαξίμου. Σύμφωνοι. Σπύρο, μια λέξη για εσένα, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, επειδή διαβάζω διάφορα διαρροές και αυτό αναμένω να πει και ο Πρωθυπουργός σήμερα, ότι υπάρχει ένα κλίμα προσπάθεια αποσταθεροποίησης. Αποσταθεροποίηση σημαίνει όταν 15.000 πολίτες, 30.000 πολίτες, πόσοι είναι αυτοί που παρακολουθούνται σε ΔΑΕ, θα δούμε για τα στοιχεία του 22 σε μερικούς μήνες. Παρακολουθεί για εθνικούς λόγους. Καταλαβαίνετε, δημιουργείται μια λογική εσωτερικού εχθρού. Οι εγκληματικές οργανώσεις, έτσι. Να πούμε ποιοι είναι. Ορίστε. Να πούμε ποιοι είναι. Οι εγκληματικές οργανώσεις. Συμφωνήσαμε. Γιατί να η ΕΕΠ έχει βγάλει πάρα πολλές υποθέσεις. Να πούμε στην Τουρκία, εμπορίων ναρκωτικών κτλ. Αναλύμωνο. Λίστα με ονόματα δεν μπορεί να δώσει κανείς. Μα γιατί ζητήθηκε? Γιατί ζητήθηκε? Ρώτα τον κύριο Πολάκη. Το ζήτημα όμως είναι ότι στη θεσμών και διαφάνειας θα πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα. Γιατί παρακολουθούν ο αρχηγός του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας και πόσοι ακόμα παρακολουθούνται και δημοσιογράφοι. Και τώρα παρακολουθούνται. Κύριε Βασιλιάδη, μια λέξη για εσάς για να κλείσουμε. Και παλιά παρακολουθούνται. Αν επιβεβαιώνεται, αυτό που λέει και Βασιλιάδη. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί όσο περισσότερο προστατεύσουμε τα θεσμικά πλαίσια, θα μπορέσουμε να βγάλουμε και να ρίξουμε φως ουσιαστικά σε πολιτικές πτυχές του ζητήματος. Το γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης, σίγουρα δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι μπορούμε να το απαντήσουμε και σίγουρα υπάρχουν και ευαίσθητες πληροφορίες και διαδικασίες. Που ίσως να μην πρέπει να βγουν στον αέρα, γι' αυτό θέλει και δεν προσοχή. Πρέπει να το μάθει εκείνη η γνώμη. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την κυβέρνηση δια του κυρίου Γεραπετρίτη ζητήθηκε να ενημερωθεί, ο ίδιος δεν προσήλθε. Πώς δηλαδή, να ενημερωθεί. Θα πάμε. Με ποιο τρόπο δηλαδή να ενημερωθεί. Στην Επιτροπή. Να πάνε για καφέ. Έλα να σου πω, κάναμε ένα λάθος, σου χτυπάω την πλάτη, συγγνώμη αδερφέ. Η βούληση της κυβέρνησης είναι να πάμε σε Εξεταστική Επιτροπή, να καλεστούν πρόσωπα και του παρελθόντος, όχι για λόγους συμψηφισμούς, αλλά για λόγους ώστε να αναδειχθούν διαχρονικά παθογένειες. Δεν θέλει προσοχή αυτή η συζήτηση. Να παράξει και αποτελέσματα πολιτικά. Σας ευχαριστούμε. Γιατί μην ευτελήσουμε τους θεσμούς όπως έγινε. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα, Ανδρέα Παπαδόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο Ραπανάκη, να είσαι καλά. Μπάμπη Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κάνετε κάτι σαν 11 σήμερα, θα έχετε κάνει μια δουλειά? Όχι. Για καφέ θα πω.